μετά από τις χρονιές αυτές που είχες, προκαλεί μια εντύπωση το γεγονός ότι δεν έμεινες στη Λαμία ή στην Κηφισιά, διότι τα πήγες αρκετά καλά. Πολύ σωστά, και σε μένα προκαλεί πολλές εντυπώσεις. Όπως είπες, είχα δύο πολύ καλές χρονιές και παραγωγικές στη Λαμία, με ανανέωσαν. Από εκεί και πέρα παίζουν και άλλα ρόλο εκτός το παικτικό κομμάτι. Από τη μεριά μου είμαι ευχαριστημένος, και όπως ξέρεις Γιώργο, είσαι χρόνια στα γήπεδα, ξέρεις τι συμβαίνει, αλλά εντάξει. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βλέπεις μπροστά και σίγουρα θέλεις και πάλι να κάνεις μια καλή επιλογή στην καριέρα σου. Πολύ σωστά, δεν με πήραν τα χρόνια, δεν το βάζω κάτω. Αγαπάω αυτό που κάνω, είμαι ερωτευμένος χωρίς υπερβολές. Θα το προσπαθώ μέχρι όσο μπορώ και ελπίζω να δικαιωθώ, γιατί όπως λέει και ένας προπονητής μου παλιός, κανείς καλός δεν χάνεται. Είναι ένα γεγονός που σίγουρα έχει προκαλέσει όχι και τόσο καλή εντύπωση τα τελευταία χρόνια, και το λένε πολλοί, ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν βρίσκουν εύκολα θέσεις στις ελληνικές ομάδες, και αυτό σας έχει επηρεάσει όλους. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, σίγουρα εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί στα Ελληνόπουλα ειλικρινά δεν λείπει τίποτα. Ίσα-ίσα νομίζω είναι και ψυχικά και ποδοσφαιρικά μπορούν να δώσουν περισσότερα στις ελληνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι μας, είναι σε αλλονόν το χέρι, και ελπίζω να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό. Στο κριτικό ποδόσφαιρο η αλήθεια είναι πως κάποιες ομάδες που ήταν στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία της Super League 2 δεν είναι πλέον, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα κενό. Δηλαδή χωρίς τον Εργοτέλη όπως τον ξέραμε ψηλά, χωρίς τον Ηρόδοτο, δεν ξέρω αν τελικά βρεθεί ο Γιούχτας φέτος για τη νέα χρονιά στη Super League 2. Θα ήταν μια επιλογή σου ανάλογα και με τα δεδομένα να μείνεις στην Κρήτη, θα ήθελες να μείνεις να παίξεις σε κριτική ομάδα τη νέα χρονιά? Είναι όνειρο ζωής να παίξω, ας πούμε, στον Όφη που είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Κρήτη και ιστορικά. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό μέσα από βελτίωση και πίστη. Αλλά βλέπουμε και άλλες ομάδες που προσπαθούν να δώσουν ανταγωνιστικό ρόλο στις κατηγορίες, και στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΒΙΤΑ. Έχουν φιλοδοξίες και όνειρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη. Με βάση το πρωτάθλημα που είδαμε που ήταν ανταγωνιστικό, τουλάχιστον ήταν αυτό θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο? Φέτος ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι 3-4 ομάδες διεκδικούσαν μέχρι και τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Ένα τέτοιο πρωτάθλημα θέλουμε στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό, για να δίνει και αξία στην Ελλάδα και σαν ελληνικό πρωτάθλημα. Και κάτι τελευταίο για την εθνική ομάδα, πώς βλέπεις την εθνική γενικότερα? Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι κάποια παιδιά θα μπορούσαν να είχαν πάρει ευκαιρίες, είπαν πριν το Σάλιακα για παράδειγμα. Νομίζω είναι το πιο δυνατό γκρουπ φέτος της Εθνικής, έτσι που την παρακολουθώ στενά. Όπως είπες, λείπει ο Σάλιακας, για μένα έχει αδικηθεί το παιδί. Αλλά αν συνεχίσει έτσι, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, θα τον πάρουν κάποια στιγμή. Αλλά φέτος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία η Εθνική μας, και πιστεύω θα τα πάει ακόμα καλύτερα.